Κουζίνα αλαγκρέ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυγά με ντομάτα και φέτα στο τηγάνι σήμερα. Πάμε να δούμε τα υλικά και κατόπιν στην κουζίνα αλαγκρέ να μαγειρέψουμε. Ελαιόλαδο στο τηγάνι και μόλις ζεσταθεί προσθέτουμε το σκόρδο. Τσιγαρίζουμε έτσι να βγάλει τα αρώματά του και συνεχεία προσθέτουμε το κρεμμύδι. Ανακατεύουμε σιγά σιγά να καραμελώσει, να βγάλει τη γλύκα του, τα αρώματά του. Εν συνεχεία προσθέτουμε την καυτερή πιπεριά, την οποία την έχουμε ξυλοκόψει. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα και βλέπετε ότι ξεκινά να παίρνουν έτσι ελαφρά χρώμα και να γυαλίζουν. Προσθέτουμε το μπολτό της ντομάτας, το τσιγαρίζουμε με το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι, να βγάλει τις οξύτητές του και προσθέτουμε τα μπαχαρικά, το κύμινο και την πάπρικα. Τα βάζουμε αυτή τη στιγμή για να τσιγαριστούν με το ελαιόλαδο και να βγάλουν τα δυνατά τους χαρακτηριστικά πιο έντονα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Έχουν καραμελώσει πλέον πολύ καλά και τα κρεμμύδια με την ντομάτα και προσθέτουμε τις πιπεριές φλωρίνες, τις οποίες έχουμε ψήσει και τις έχουμε αποφλοιώσει. Εν συνεχεία τη χοντροκομμένη ντομάτα, όλα μας τα υλικά είναι αποφλοιωμένα για να είναι πιο φίνα στη γεύση και να μην έχουν ίνες. Και τέλος προσθέτουμε τα ντοματίνια. Βλέπετε και αυτά τα έχουμε ζεματίσει και τα έχουμε αποφλοιώσει. Και τα ανακατεύουμε όλα μαζί τώρα, να κατεβάσει η φάρσα τα υγρά της, να ξεκινήσει να στεγνώνει. Προσθέτουμε για το αλάτι που βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι και περιμένουμε να κατεβάσει η ντομάτα τα υγρά της, να καραμελώσει και να γίνει κάτι σαν μαρμελάδα. Ετοιμάζουμε ταυτόχρονα το ψωμί, κόβουμε χοντρές φέτες, αλάτι δεντρολίβανο, ελαιόλαδο και το βάζουμε στο φούρνο να πάρει ωραίο χρώμα και να καραμελώσει γι' αυτό. Βλέπετε εδώ τη φάρσα ότι έχει ξεκινήσει να στεγνώνει, έχει χάσει αρκετή υγρασία, θέλει κι άλλη ακόμη. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα και το ανακάτεμα. Περίπου 3-4 λεπτά ακόμη. Είναι σημαντικό όταν θα βάλουμε τα αυγά μέσα να έχει στεγνώσει, να έχει γίνει ντομάτα μαρμελάδα. Μαρμελάδα όχι με ζάχαρη, σαν υφή το λέω αυτό. Βλέπετε, έχουν βγάλει και τα ντοματίνια, τη γλύκα του, τα αρώματά του, η ντομάτα. Βλέπετε και το ψωμί είναι τέλειο. Είναι αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τις καταπληκτικές και μοναδικές βούτες. Προσθέτουμε τώρα τα αυγά, έχει έρθει η ώρα τους, μέσα στη σύβραση που έχει καραμελώσει. Ξεκινάμε και μαγειρεύονται και τα αυγά. Σπάμε και τη φέτα ενδιάμεσα από τα αυγά και την ντομάτα. Προσθέτουμε λίγο ανθοαλατιού πάνω στους κρόκους των αυγών. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, προσθέτουμε και το χοντροκομμένο μαϊντανό. Σκεπάζουμε λίγο να ψηθούν και οι κρόκοι, να αχνιστούν και να σφίξουν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε εδώ τα αυγά, γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Βλέπετε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Δοκιμάζουμε, καλύτερη ώρα τώρα, μοναδική αυθεντική νοστιμιά, αγαπημένη σε όλους. Για μεγάλες νοστιμιές, αγαπήστε μας και ακολουθήστε μας. Γεια και χαρά σε όλους!